Όμοιροι των αποφάσεων του Υπουργείου Μεταφορών και των εξεταστών οδήγησης που συνεχίζουν να απέχουν από τα καθήκοντά τους, βρίσκονται πάνω από 70.000 υποψήφιοι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα. Στα Χανιά, ο αριθμός των νέων που έχουν μπει στην αναμονή για να αποκτήσουν δίπλωμα φτάνει τις 2.000, ωστόσο η κατάσταση επηρεάζει άμεσα τις σχολές οδήγησης που με δυσκολία πλέον επιβιώνουν. Το πρόβλημα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, είναι κοινωνικό πρόβλημα πλέον. Υπάρχει κόσμος που έχει συσσωρευτεί εδώ και 3 χρόνια που είμαστε υπό αυτό το καθεστώς της ομηρίας. Το πρωί, εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών στα Χανιά προχώρησαν σε αποκλεισμό της Διεύθυνσης Μεταφορών, προαναγγέλλοντας δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν βρεθεί λύση. Είναι μπαλάκι δυστυχώς από Υπουργείο σε Περιφέρεια και από Περιφέρεια σε Μηχανολογικό Χανίων και όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα. Δύο-τρεις περιφέρειες κάνουν εξετάσεις και αυτά είναι στο φιλότιμο των εξεταστών μόνο. Στα Χανιά, η πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών έχει σταματήσει από την 1η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα η λίστα όσων έχουν εξασφαλίσει τα σήματα συνεχώς να μακραίνει. Μέσα σε διάστημα 3 ετών, η αποχή των εξεταστών ξεπερνά τους 13 μήνες. Οι σχολές μας έχουν φτάσει στο όριο της επιβίωσης. Το πρόβλημα πλέον έχει γίνει βιοποριστικό για μας, όχι μόνο επαγγελματικό. Οι εξεταστές απέχουν από το έργο των εξετάσεων για πολλωστή φορά, ζητώντας δεδουλευμένα. Δικαιωματικά, αν θέλετε τη γνώμη μου. Υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που έχουν μαθητές, οι οποίοι οι υποψήφοι τους που πέρασαν τα σήματα 21 Ιουνίου δεν έχουν εξεταστεί και ούτε καν προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο. Οδηγοί επαγγελματίες που να δουλέψουν σε λεωφορεία, σε φορτηγά, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, 3 χρόνια τώρα συζητάμε τέτοια πράγματα. Οι θεωρητικές εξετάσεις για τα σήματα του ΚΟΚ διεξάγονται κανονικά. Οι εξεταστές, ωστόσο, αρνούνται να διενεργήσουν το πρακτικό μέρος της εξέτασης για τη χορήγηση διπλωμάτων οδήγησης. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην πλάτη των εκπαιδευτών οδήγησης και στην πλάτη των υποψήφιων οδηγών να αιτούνται τα χρήματά τους, μπορούν να τα διεκδικήσουν με ένα άλλο τρόπο που θα βρουν εκείνοι προς την πολιτεία. Είμαστε δίπλα τους σε αυτό το αίτημα, όχι όμως στο να μην εφαρμόζουν την νομοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή.